Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Σάβα. Χρόνια πολλά και στις Βαρβάρες. Χρόνια πολλά και στους Νικολάδες. Και σε όλες και όλους εσάς. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έχουμε καλές γιορτές. Καθώς σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, αλλά εγώ προτίμησα να είμαστε εδώ μαζί, γιατί από εδώ το μαξί μου θαρώ ότι την δικιά σας τη φωνή πολύ πιο καθαρά την ακούει. Οι σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό θα αποτελέσουν την επόμενη, χωρίς άλλο, μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση. Αποκαλυπτικός ήταν ο προϋπολογισμός ως προς τις συντάξεις, αλλά και το νέο ασφαλιστικό που έρχεται πλέον, το κράτος θα εγγυάται, λέει, μόνο την εθνική σύνταξη. Και από εκεί και πέρα, το χάος. Ουσιαστικά το κράτος, λέει, εγγυάται μια σύνταξη που δεν θα φτάνει ούτε τα 400 ευρώ και για την οποία πρέπει κάποιος είτε να έχει 40 χρόνια εργασίας για να πάρει τα χρήματα αυτά μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους, είτε να περιμένει μέχρι τα 67, εάν έχει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Και αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί σήμερα οι εφημερίδες λένε ότι υπάρχει και ένα πολύ χειρότερο σενάριο που ακόμα δεν έχει βγει στον αέρα, που λέει μειώσεις από το πρώτο ευρώ σύνταξης. Έτσι λοιπόν προβλέπονται περικοπές 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συντάξεις και από τις κοινωνικές παροχές και από το ΕΚΑΣ. Επαναλαμβάνω, όσοι σήμερα δώσαν, δίνουν ψήφο θετική, να ξέρετε ότι με το ναι που ακούτε, αυτοί από σήμερα λένε ότι αυτά τα χρήματα αφαιρούνται από εσάς. Τώρα πώς θα επιμεριστεί θα το δούμε. Αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η κοινωνία και μετά με αυτό είναι αντιμέτωπη και η κυβέρνηση. Αφού τα εργασιακά και το ασφαλιστικό είναι από εκείνα τα θέματα που όσο και αν αποζητά τη συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν θα βρίσκε στην κορυφή κάποιες συμμαχίες, είναι βέβαιο ότι δυσκολεύεται πολύ εκ των έσω του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι η κυλόπονη μεγάλη. Γιατί έρχονται μέτρα σοκ για τις συντάξεις και αυτό το σκληρό σενάριο που λίγο πριν σας είπα είναι ένα σενάριο που ξεπερνά ακόμα και αυτό της ασφαλιστικής δίθεν μεταρρύθμισης που έχει ετοιμάσει ο κ. Κατρούγκαλος. Έχει ήδη αποφασιστεί η κατακόρυφη μείωση της κατώτατης σύνταξης στα 484 ευρώ και εφόσον το μέτρο ισχύσει και στους επόμενους, αντιλαμβάνεστε ότι οι ήδη συνταξιούχοι θα νιώσουν δραματικές μειώσεις. Η οροφή του ποσοστού αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης το 57%, αλλά και πολλά άλλα δυσβάστακτα άδικα μέτρα όπως η ενοποίηση των ταμείων σε ένα κύριας, σε ένα επικουρικής, σε ένα εφάπαξ και παροχών, είναι από εκείνες τις σημαντικότερες τομές που θα αφήσουν σημάδια στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας. Οι αντιδράσεις είναι επόμενο να έχουν θορυβήσει το μαξί μου. Δεσμεύσεις στους δανειστές, όμως, είναι αυτές που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και που φαίνεται ότι σπάνε αυτές οι δεσμεύσεις τις κόκκινες γραμμές, εκείνες που μπήκαν σε πεδίο εμβληματικής πολιτικής και κοινωνικής σημασίας. Πρακτικά, πρόκειται για μέτρα με δραματικές επιπτώσεις, βάναυσες και άδικες. Η χώρα χρεοκόπησε και αυτό φαίνεται από τις επιπτώσεις που έχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής ζωής. Όμως το ασφαλιστικό εκδηλώνει την εξοργιστική άρνηση των πολιτικών δυνάμεων να το διορθώσουν. Απέφυγαν κάθε διορθωτική παρέμβαση, προδίδοντας τους Έλληνες ασφαλισμένους μέσα από παραπλάνηση και συλλογική αυταπάτη. Σήμερα
μετά από όλα αυτά το πολιτικό σύστημα τυλίγεται και καίγεται από το πρόβλημα αυτό και αυτό που βλέπουμε σήμερα πιθανώς να οχριά μπροστά σε αυτό που έρχεται αύριο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι φαίνεται ότι με αυτή τη συνταγή τίποτα δυστυχώς δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία έστω ρογμή αισιοδοξίας. Όμως τίποτα δεν τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε όσο εσείς και εγώ και όλοι μας είμαστε αποφασισμένοι να μην παραδώσουμε τα όπλα. Μπορεί να είμαστε πολύ ορκιμένοι, αλλά δεν έχουμε πάψει να αγωνιζόμαστε, γιατί είμαστε ακόμα ελεύθεροι. Απόψε έχω στη συντροφιά εκλεκτούς προσκεκλημένους που πιστεύω ότι θα πληροφορηθείτε αρκετά όσα πρέπει γύρω από τους φόρους, τα μέτρα που φέρνει ο καινούργιος προϋπολογισμός, αλλά και ακόμα για όσα μπορεί να έρχονται στον Γενάρη, που δυστυχώς σπρώχνουν στη δυστυχία εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Το μεγαλύτερο φαίνεται δεκανίκη της κυβέρνησης να είναι η πολιτική νεκροφάνεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα το κουβεντιάσουμε σήμερα, παρότι δείχνει ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι τα όσα δραματικά συμβαίνουν σήμερα το πολιτικό δυναμικό. Περιορίζονται στο σε ποιον θα επιρριφθούν οι ευθύνες του θανάτου μας και όχι στις απαραίτητες σωτήριες κινήσεις της ίστατης έστω στιγμής που πρέπει να γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ για να δείχνουμε και δρόμο. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι σε αυτό το δραματικό και γλιστερό πισωγύρισμα που αυτοί μας έχουν οδηγήσει, εμείς αρνούμαστε να συμπορευτούμε μαζί τους. Εμείς είμαστε εδώ γιατί μαζί με εσάς θέλουμε να φωνάζουμε. Το Μαξί μου ακούει, το Μαξί μου κατανοεί ή εκτός κι αν δεν τους νοιάζει. Μείνετε μαζί μας για μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική σαββατιάτικη εκπομπή. Η μητέρα των μαχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο ασφαλιστικό με τους εκπροσώπους των θεσμών να πιέζουν για νέα μέτρα με άμεσα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Καθώς ο χρόνος περνά, κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως το σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα, ώστε μετά και το διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς να πάρει το δρόμο προς ψήφιση πριν από τις 15 Ιανουαρίου. Οι δανειστές πιέζουν για ένα σκληρό μείγμα μέτρων που φέρνει μεγάλο μαχαίρι στις συντάξεις, με την ελληνική πλευρά ωστόσο να μην συζητά το ενδεχόμενο των οριζοντίων μειώσεων. Αντιθέτως, προτάσει το ισοδύναμο της αύξησης των εργοδοτικών αλλά και των εισφορών των εργαζομένων. Ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Καντρούγκαλος, μιλώντας στην πρόσφατη συνεδρίαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως το θέμα των εργοδοτικών εισφορών βρίσκεται υπό συζήτηση με τους θεσμούς και ότι λείπουν 300 εκατομμύρια για να μην κοπούν οι κύριοι συντάξεις. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πάντως έχουν δείξει τις διαθέσεις τους και εν ώψη των πολύ κρίσιμων ψηφοφοριών, όλα δείχνουν πως το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως, μετά την ανακατοσούρα που προέκυψε από τις δηλώσεις περί διεύρυνσης, σπέβδουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να διαβεβαιώσουν πως οι 153 είναι μπετόν. Επομένως, η κυβέρνηση θα συνεχίσει το σκληρό ροκ, καλώντας τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν για 40 χρόνια να τοποθετηθούν επί του θέματος. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες ξεκινά ο διάλογος με την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και θα ακολουθήσει και διάλογος με τα κόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, όπως σας είπα, η απόψινή εκπομπή θα σας κρατήσει ξάγρυπνους. Ξάγρυπνοι είστε ήδη. Ο Βασίλης Κατσίκης. Χαίρομαι που είναι πάλι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Κατσίκης θα μας πει όχι για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Στεριώτη, αλλά για κάτι που δεν συνηθίζεται. Μαζεύτηκαν ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων συνεργατών, πρακτόρων του ΟΠΑΠ, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανένας να τους πει, από αυτούς που πίστεψαν ότι πρέπει να πάνε να νοικιάσουν ένα μαγάζι για να ανοίξουν ως πράκτορες του ΟΠΑΠ την καινούρια δουλειά που είχε υπογράψει με το δημόσιο ΟΠΑΠ, να στηθούν ηλεκτρονικά νόμιμα παιχνίδια. Και έτσι το κράτος έχει προϋπολογίσει, θα μας τα πει όμως σε λίγο. Καλώς ήρθες, Βασίλη μου, έκανε εντύπωση σήμερα. Ήμουνα στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών. Και σε εκείνη τη γειτονιά γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Το Μαξί μου ακούει, η ασφάλεια ακούει.
Η Λεσχόν υπάρχει ακόμα ή είναι της εποχής μου. Το τμήμα Ηθών και Λεσχόν. Τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια, με την αριστερά. Ασφάλεια είναι γενικώς. Εκεί λέει υπάρχει ένα μεγάλο, λέει, καζίνο ολόκληρο, λέει, με ταμπέλες, αλλά δεν έχει πάει ποτέ, λέει, η αστυνομία. Κύριε Αρχηγέ, ανταπούμε, γιατί τους είπα στην εκκλησία μέσα στον Άγιο Νικόλα, εγώ θα κάνω ερώτηση, να δούμε. Ο κύριος Κατσίκης, λοιπόν, μπήκε ως δικηγόρος μπροστά. Και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε και τι δυνατά. Ζητάτε, κύριε Κατσίκη? Ζητάμε να πληρώσουμε εμείς. Γιατί ο κύριος Στεριώτης, γιατί τι ζητάτε από το δημόσιο, δεν ζητάτε? Ζητάμε να ερευνηθεί, ναι, να ερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες του κύριου Στεριώτη. Από το δημόσιο δεν ζητάμε τίποτα. Το δημόσιο είναι ο μαζί μας. Ο ΠΑΠ ζητάει από το δημόσιο. Ο ΠΑΠ ζητάει από το δημόσιο σε περίπτωση που δεν ανακληθεί ο κανονισμός. Τι ζητάει ο ΠΑΠ? Να ανακληθεί ο κανονισμός. Πόσα ζητάει? Ο ΠΑΠ έχει πάθει ζημιά πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ωραία, και θέλει να του πληρώσουμε εμείς ένα δισεκατομμύριο για τον κύριο Στεριώτη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μείνετε εδώ να ακούσετε, να δείτε έτσι, γιατί δεν τα λέμε αυτά, δεν κάνει να τα λέμε. Εδώ θα τα πούμε. Λοιπόν, έχουμε τον παρολίγον υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Παρολίγον. Ναι. Δεν τον ξέρετε, σας τον έχω ξαναπεί. Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, αυτός ο νεαρός που βλέπετε, τόλμησε να διανοηθεί, ενώ δεν είναι από τζάκι, σε ένα μεγάλο αρχοντικό που έχει τζάκια πολλά, να πει, να ψελίσει, να ψιθυρίσει ότι... Ξέρετε, εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος του Πειραιά. Μπορώ, καλέ κύριε, να είμαι και υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι να πέσαιρες, έτσι. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές είχαν κλειδώσει. Σοβαρά, τα ξέρετε, τώρα τα κομματικά τα ξέρετε. Ήσουν μικρό. Είχαν κλειδώσει οι υπογραφές. Λοιπόν, εγώ θα τον ρωτήσω και του λέω από τώρα έτσι το θέμα του διαγωνίσματος. Εάν υπάρχει περίπτωση να. Η γυναίκα κάποιου εκ των τεσσάρων να μπλέκεται στις καινούργιες λίστες και αυτός να είναι υποψήφιος για αρχηγός. Και αν αυτός βγει αρχηγός. Και τότε η κυβέρνηση πει τώρα ολοκλήρωσα τις έρευνες και είναι η κυρία του κυρίου Τάδε. Θα φύγει τότε από αρχηγός και θα έχουμε πάλι τα ίδια. Πάλι εκλογές. Αν λέω ρε αδερφέ, λέω αν. Και βεβαίως επειδή μπορεί κάποιοι να λένε πιο ανού η γυναίκα είναι, εγώ δεν ξέρω. Τέσσερι είναι όλοι και όλοι. Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουν αυτό. Όπως επίσης και ο Βαγγέλης δεν πρέπει να πει για όσα του έλεγε ο Καμένος προεκλογικά. Γιατί να σέρνονται αυτά τα πράγματα κλπ. Καλώς ήρθες, κύριε Σαράντο. Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά για αύριο και χρόνια πολλά σε όλο τον Πειραιά. Γιατί γιορτάζει, ξέρετε, όλος ο Πειραιάς. Α, βέβαια. Έχει και στον Πειραιά στο λιμάνι τον Άγιο Νικόλα και στο Πέραμα είναι πολυούχος του Πέραματος. Δεν αποφασίσατε εσείς να κατεβάσετε τον Άγιο, ε? Όχι, εμείς... Τον έχετε ακόμα ψηλά, έτσι. Προσπαθούμε. Ναι. Και στο ναυτικό μας χρόνια πολλά τότε. Γιατί πιστεύω ότι και εκεί ακόμα δεν έγινε το θαύμα να πούνε ότι. Πώς το είπε η φιλενάδα μου από την Πάτρα, η υπουργός, η κυρία Σία. Λέει, δεν είναι κακό να πάει συγγενείς. Λέει να το κράτος λέει είναι μακριά και τα λοιπά από ιεροποίηση. Άρε Χριστόδουλε που είσαι. Παύλος Σαράκης. Καλώς ήρθες, Παύλο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και ο μαχόμενος δικηγόρος. Με τέτοια ύλη απόψε, φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Ο Παύλος νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει πυροσβεστικά απόψε, αλλά θα μας δώσει και τα δικά του φώτα, αλλά προπαντός και την δικιά του πολιτική αίσθηση. Γιατί όντας μαχόμενος δικηγόρος, ο Παύλος ο Σαράκης, νομίζω ότι θα μπορέσει και θα ήθελα το πρώτο σχολείο του. Τι ακούς εσύ, έχει αυτή η πολιτική που ακολουθιέται από θέματα κοινωνικής απαντοχής, Παύλο? Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια απογοήτευση στην ελληνική κοινωνία. Διότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, το γνωρίζετε άρεστα, είναι κατώτερο των περιστάσεων. Το πολιτικό σύστημα, αντί να είναι υπηρέτες του λαού και των λαϊκών συμφερόντων, είναι υπηρέτες πολλών διεφθαρμένων αφεντάδων και μάλιστα ξένων αφεντάδων. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα έθνος. Το έθνος μας πραγματικά γίνεται κινδυνεύει. Γίνεται μια προσπάθεια όμως σήμερα. Αυτή η κάποιοι μεγιστάνες είναι με τον απόδι έτοιμοι να προφυλακιστούν. Είναι ψέματα αυτό. Ναι, αλλά τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, το μέλλον μας, δεν είναι οι προφυλακίσεις. Είναι ένα θέμα και οι προφυλακίσεις. Όποιος έβαλε χέρι στο δημόσιο χρήμα θα πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά θα πρέπει όμως να δούμε, να δρομολογήσουμε το μέλλον μας. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα διέξοδο. Γύρω μας στην περιοχή μας γίνονται συγκλονιστικές εξελίξεις. Είμαστε απόντες από αυτές τις εξελίξεις. Απλοί θεατές
για να μην πω καλύτερα, ότι είμαστε θύματα των εξελίξεων γεωστρατηγικά στην περιοχή μας. Και όταν ένα κράτος, ένας λαός δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, θα υποστεί τις συνέπειες και οι οποίες θα είναι πραγματικά δραματικές. Αυτή είναι η άποψή μου. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά βλέπω όμως να γίνονται τόσα πολλά, κανείς να μην αντιδρά και να μην, αν θέλετε, να μην υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες πραγμάτων και πώς θα κερδίσουμε το μέλλον μας. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, τρώμε σφαλιάρες, ταπεινωνόμαστε και μάλιστα μας λένε ότι είναι καλή η ταπείνωση, γιατί χωρίς την ταπείνωση δεν υπάρχει άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας να δω ποιοι είναι τώρα οι φίλοι μας, ποιοι είναι οι συμμαχοί μας, στις μεγάλες συναντήσεις που μας αφορούν απολύτως, όπως τώρα που έγινε με το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπως το είπαν αυτό, η Τουρκία έφυγε έχοντας πάρει ωφελήματα για να κάνει τι, να μην φυλάει ούτε καν τα σύνορά της με την Συρία, και εμείς φύγαμε κατεβάζοντας τα πουλάκια του Twitter κάτω. Αλέξη, κάτω. Κατέβηκε, λέει, το Twitter που έλεγε ότι, ξέρεις, αν οι δικοί μας οι πιλότοι, σωστά είπε ο Πρωθυπουργός στην συνάντησή τους, ήσαν νευρικοί, λέει, σαν τους δικούς σου, τι θα γινόταν στο Αιγαίο. Και όταν του απάντησε ο ομόλογός του πάλι με το πουλάκι του, με το Twitter, έπεσε το δικό μας το πουλάκι. Είναι δυνατόν? Γιατί του είπε, Αλέξη, τώρα είναι ώρα για χωρατά, άφησέ τα τώρα. Ακούσατε χθες ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, είδα στο Δελτίο Ειδήσεων, ρώτησε εκεί στην Αμερική τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και του λέει, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, όπως είπατε, για την Τουρκία που έριξε το ρωσικό αεροπλάνο, να ρίχνει όποιο αεροπλάνο μπαίνει στο ζωτικό της ένα αέριο χώρο? Και ο Αμερικάνος έκανε ότι δεν κατάλαβε, επέμεινε ο Μιχάλης ο Ιγνατίου και του είπε, όχι, εσείς να τα βρείτε με την κουβέντα. Εμείς να γίνεται σουρωτήρι ο ουρανός του Αιγαίου, γιατί ποιος ξέρει, υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, αλλά δεν θα υπάρχουν και στον αέρα. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήλθες. Ο Γιώργος ο Φλωράς αρκετές φορές μας έδωσε την χαρά να πάρουμε δύναμη από το δικό του το κουράγιο, η μαχητική διάθεση, την αντίσταση που προβάλλει κάθε φορά που πέφτει επάνω σε ό,τι μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και ήθελα να του πω ότι με έκπληξη έμαθα πως ο πρόεδρος της, πώς τη λέμε αυτή την αρχή, ρε παιδί μου, γιατί, πώς τη λένε? Για ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό. Α, για τον ανταγωνισμό, ναι, για τον ανταγωνισμό τη λένε. Το σύγχρονο. Αυτός λοιπόν μου είπε ο Γιάννης ο Ντάσκας, και αύριο το βράδυ θα τον ακούσετε εσείς με τα αυτιά σας, κύριε Κυρατσάκη, γεια σας, ακόμα εκεί είσαστε, είστε ωραιότερος. Αλλάζουν πρωθυπουργοί, υπουργοί αυτοί, εσείς εκεί. Αύριο μην χάσετε, κύριε Κυρατσάκη, την εκπομπή, γιατί ο Γιάννης ο Ντάσκας λέει, πώς τυχαία, ρε παιδί μου, είχατε εσείς πάρει μια υπόθεση του Ερυθρού Σταυρού εκεί με τον πρόεδρο, πώς τον λέγαμε εκείνον τον πρόεδρο? Μαρτίνη. Θυμάστε, κύριε Κυρατσάκη, πώς τον λέγανε, κύριε Φλωρά? Μαρτίνης. Με τον κύριο Μαρτίνη. Είναι, ξέρεις, υπόδικος ο κύριος Μαρτίνης τώρα, για κακουργήματα. Και μια υπόθεσή του την είχε ο κύριος Κυρατσάκης. Και μετά ο κύριος Κυρατσάκης, μπράβο, προκοπή, παπ, ανεξάρτητη αρχή. Κατάλαβες γιατί δεν πάει κανένας χαμένος, κυρία μου? Και εμένα μου έστειλαν από την Αθηναϊκή Ζηθοποιία, γιατί έκανα ερώτηση στη Βουλή και γιατί εδώ είπαμε, κύριε Φλωρά μου, εάν είναι δυνατόν τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, ούτε στην Αμερική δεν γίνεται, πουθενά, στη Μέκα του καπιταλισμού γίνεται. Παρεξηγήθηκε η Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Ναι. Εάν είναι δυνατόν, δηλαδή. Πάντως έφαγε πρόστιμο 31 εκατομμύρια ευρώ για το ότι μας έκλεβε έχοντας υψηλά τις τιμές στις μπύρες επί τουλάχιστον σχεδόν 10 χρόνια. Αυτά πολύ 10... πρόστιμο, δηλαδή όσα πήρε τα γύρισε. Αυτά τα 10 χρόνια είχε 807 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε 807 με το έτσι να έχει αυτή τη μονοπωλιακή θέση. Όχι μόνο πήρε, τα στελέχη πήρανε μπόνους χρυσά αυτό το διάστημα, ποινικές ευθύνες δεν έχει καμία. Και ίσως θα πληρώσει 31 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έκανε συνέντευξη τύπου και είπε είμαστε σε... μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση αυτό το πρόστιμο.
Αμφιβάλλω αν θα το πληρώσουν και πότε θα το πληρώσουν. Θα επικαλεστούν ότι αγοράζουμε κρυθάρι το ελληνικό. Λες και άλλη ζυθοποιία η οποία δεν θα παρανομούσε, δεν θα αγόραζε το ελληνικό κρυθάρι, θα αγόραζε άλλο. Θα επικαλεστούν ότι έχουμε πολλούς εργαζόμενους. Λοιπόν, εμείς πάντως είμαστε εδώ. Αντί να μου στέλνετε επιστολές και γράμματα, ελάτε εδώ. Αλήθεια, με χαρά. Αλλά δεν θα είμαι εγώ απέναντί σας. Θα είναι και εκείνοι που δίνουν αυτή τη μάχη, γιατί οι τιμές αν βρίσκονται εκεί πάνω, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται εκεί κάτω, κάποιοι είναι γιατί κάνουν τα στραβά μάτια. Καταδικάστηκε και ο Γιάννος ο Παπαντονίου, Ναι. Για 1 εκατομμύριο πόσο είχε ξεχάσει, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, κύριε Σαράκη. Ένα και 300. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά ο κύριος Παπαντονίου ότι ήταν. Και πλήρωσε και αυτός όμως 50, 60, 70 χιλιάδες στα 4 χρόνια φυλακή. Στην πραγματικότητα. Για να πω ότι είναι σαν και αυτό. Όποιος ήταν στο σύστημα Σιμίτη, βγαίνει αλόβητος όποια περιπέτεια και αν περάσει. Λοιπόν, έτσι, να μην για να προλάβουμε λοιπόν, να πάρουμε την καλησπέρα, σας παρακαλώ πολύ, και από έναν παλιό φίλο τον άφησα για το τέλος του πρώτου μέρους. Είναι ο guest star που λέμε. Πώς το λέμε, μπράβο. Είναι ο Μανούσος, θέλετε να πω το επιθετό, τι τον γνωρίσατε, ο Μανούσος ο Ντουκάκης. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, χρόνια γέροντα πολλά η ευχή, σε όλους μας. Λέει ο Σκάι και με κοροϊδεύει. Και μάλλον από Σαββατοκύριακο θα σηκώσουμε εκπομπή ραδιοφωνική. Θα είμαι πρωί-πρωί πριν τον κύριο Παπαγιάννη, το φίλο μου, το δημοσιογράφο. Θα κάνω εγώ τον όρθρο πρωί-πρωί και η εκπομπή θα λέγεται «Γέροντα η ευχή». Λοιπόν, τι θα μας πεις απόψε, έχεις τίποτα. Ο ελληνικός λαός σας χαίρεται, κύριε Νικολόπουλε, και εμείς οι φοροτέχνες κατεξουσιοδότης που μου δώσανε, σας δίνουμε τα συγχαρητήρια, γιατί μπορείτε να στέκετε στα πόδια σας και ο λόγος ως σας εκπρόσωπο να του πολιτικού συστήματος που ψηφίζει πόσους φορολογικούς νόμους το χρόνο. Το χρόνο, μιας και έχουμε προϋπολογισμό σήμερα. Τα τελευταία 5 χρόνια... ψήφισε 11 φορολογικά νομοσχέδια. Το χρόνο. Τώρα, το χρόνο. Το χρόνο. Το χρόνο. Αλέξη, ακούς. 11 το χρόνο. Αλήθεια λες τώρα. Μα εγώ έχω μην εδώ. Μην ξεφυλίζουμε, γιατί είμαι βουλευτής Πράμα και τώρα εγώ φωνάζω τον πρωθυπουργό. Έχω εδώ το γενικό διευθυντή του Υπουργείου που το αναφέρει, τον Αργυρό τον Ηλία. Είναι καλός αυτός, αλήθεια λέει. Ναι, μα πρώτη. Λοιπόν, εδώ είναι και οι νόμοι όλοι, θα σας το αφήσω. Στα 6 χρόνια ψήφισε 11 νόμους, ψήφισε 108 άρθρα ετησίως φορολογικών νόμων, βγήκανε 61 πόλ και έχουμε και 68 απαντήσεις. Είναι έγκριτο περιοδικό λογισμό. Ωραία. Γιατί βγαίνουν τόσο πολλοί φορολογικοί νόμοι? Για να μπερδεύουν τους δικαστές και ό,τι θέλουν να τσιμπάνε οι δικαστές και να βγάζουν αντίστοιχα οι δικαστές και οι εφοριακοί συνήθως. Λοιπόν, εσείς σας παρακαλώ πολύ να μην φύγετε. Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε. Εδώ θα δείτε ληξιπρόθεσμες, λέει, οφειλές. Άλλον, όλου του ελληνικού λαού. Όλου του ελληνικού λαού που είναι απόρριτα. Απόρριτα. Και εγώ τώρα γιατί τα δείχνω, ρε παιδί μου? Για να πας φυλακή ξανά. Ωραία, γάμο το. Λοιπόν, εδώ ένα θα δούμε. 200, 800, 100, 600. Σε μεγαλοφιλέτες όμως ακούτε... δεν τα χαρίσανε στους μεγαλοφιλέτες τις αυξήσεις. Υπάρχουν. Ακούσατε πόσο είπες, κύριε μου, πόσο. Ένα δις. Ο πρώτος είναι ένα δις 200. Αλλά... 1 δις 262, λέει, αλήθεια. Αριθμό φορολογικού μητρώου να πείτε, όχι όνομα. Γιατί να δεν μπορούμε. Κάνει. Δεν κάνετε. Λες αφήσουμε. Να εκτεθεί δηλαδή ο οργανισμός. Όχι, αλλά καλά είναι να μην κοντραριζόμαστε. Λοιπόν, και σε λίγο, αν θες δείξε έτσι εδώ, για να δούμε σε λίγο εδώ τα ποσά. Για κοιτάτε. Μια κουβέντα ήθελα να πω ότι... Αυτά τα ποσά τι είναι, δε, ρε? Ευρώ, εκατομμύρια. Και τα χρωστάνε αυτά. Δύση είναι, το οικονομικό λίστα, κατάσταση. Γιατί είναι, τα χρωστάνε και γιατί δεν τα πληρώνουν, ρε εσύ? Καλά, αυτή είναι τώρα η πειραϊκή πατραϊκή, τι να πληρώνει. Καλά, η πειραϊκή πατραϊκή, την Λούγια. Στην Λούγια να γράφει, λέει. Μια κουβέντα. Ο Βαρουφάκης μήπως έχει τίποτα από την Πρίκα να γυρίσει από την πειραϊκή πατραϊκή, όχι? Μια κουβέντα ήθελα να πω ότι σε λίγο, ο κύριος Κυρατσάκης είναι μια προσωπική.